Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την παρακολούθηση πολιτικού αρχηγού. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία κ. Παπαδημητρίου θεωρεί αυτονόητο πω οι πολιτικοί αρχηγοί παρακολουθούνται ακόμα και από ξένε δυνάμει, λε και η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι. Ο κ. Μητσοτάκη αντιδρά με τεράστια και ενοχική καθυστέρηση, μετά το αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έκτακτη σύγκληση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Εδώ και μήνε γνωρίζουμε ότι ο δημοσιογράφο Στανά Κουκάκη παρακολουθούνταν με το λογισμικό Predator κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα έρθει απολογούμενη στη Βουλή για παράνομε παρακολουθήσει πολιτών και πολιτικών. Περιμένουμε από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν την τροπολογία που καταθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να καταργηθεί η διάταξη που δεν επιτρέπει την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με παρακολούθηση που έχουν υποστεί.